Τα τελευταία χρόνια, κάθε πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, διοργανώνεται στα Ρουπάκια, ένα εξαιρετική ομορφιά δριόδασο, η εκδήλωση Πυλληνίων Πυμενικό Βίο. Η εκδήλωση στοχεύει στην αναβίωση τη παραδοσιακή πυμενική ζωή που πλέον τίνει να εκλείψει και να μπει στο χρονοτούλαπο τη ιστορία. Με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει καλύτερη πηγή από το στόμα του απλοϊκού και θυμώσου φουλάου, κάθε χρόνο στο δριόδασο στα Ρουπάκια εκτινοτρόφοι τη περιοχή που με τον καιρό λιγοστεύουν, πρωτοστατούν και αναλαμβάνουν να αναπαριστάνουν σκηνές από την παραδοσιακή πυμενική ζωή. Φλογέρες και κλαρίνα συνοδεύουν τα παλιά παραδοσιακά τραγούδια που ακούγονται στις διάφορες παρέες. Για τη διοργάνωση της εκδήλωσης ενεργοποιούνται, συνεργάζονται και συμμετέχουν οι κτηνοτρόφοι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και πλήθος δημοτών, ενώ πολύ μεγάλος αριθμός επισκεπτών από την ευρύτερη περιοχή παρακολουθούν και απολαμβάνουν τα δρόμενα. Σκηνές και δρόμενα της πυμενικής ζωής αναβιώνουν στο Βαθύς και το Δριόδασος. Η πορεία των κτηνοτρόφων από τα χυμαδιά στα ξεκαλοκαίρια με τα ζώα και τα άλογα να κουβαλούν τα αναγκαία. Οι ταράτσες με όλα τα πυμενικά σκεύη, το φίλεμα των επισκεπτών, τα παραδοσιακά τραγούδια με τη ζυγιά του Πάνου Κοτρότσου και ο χορός με το χορευτικό των Πυλληνίων προβάλλουν και δυναμώνουν τους δεσμούς με τις ρίζες και τις παραδόσεις μας. Οι παλιότεροι θυμούνται και οι νεότεροι ανταμώνουν με την πυμενική και αγροτική ζωή που είναι γεμάτη χρώματα και ζεστασιά. Η φετινή εκδήλωση διοργανώνεται την Κυριακή 3 Ιουλίου από τις 10 το πρωί σε συνεργασία με τους κτηνοτρόφους και τους πολιτικούς συλλόγους της Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης, τον Επικό Σύλλογο Ναυπακτίας και Δωρίδας και τον Κυνηγητικό Σύλλογο Ναυπάκτου. Όπως είχαμε δεσμευτεί, θα συνεχίσουμε, θα διατηρήσουμε κάποιους θεσμούς στο Δήμο πλέον Ναυπακτίας, θεσμοί που είναι καταχωρημένοι πρώτα απ' όλα στη συνείδηση των ίδιων των ανθρώπων. Πράγματι, η εκδήλωση Πυλληνίων Πυμενικός Βίος, που διοργανώνεται στην Δημοτική Ενότητα πλέον Πυλλήνης τα τελευταία 8 χρόνια, έχει καταχωρηθεί στη συνείδηση των Δημοτών, γιατί είναι μια εκδήλωση που ουσιαστικά διοργανώνεται από τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας και από τους πολιτιστικούς συλλόγους. Ενεργοποιούνται κάθε χρόνο οι δημότες μας, εθελοντικά στείλουν την εκδήλωση αυτή, η οποία δένει αρμονικά την φύση με την παράδοση. Θα δούμε κάτι διαφορετικό φέτος, κυρία Ζιαμπέρα, στα δρόμενα. Πέρα από τα καθιερωμένα, που είναι τα τσατούρια μας, είναι τα δρόμενα τα πυμενικά, φέτος ο υπηκός όμιλος Ναυπακτού και Δωρίδας θα έχει μια έκθεση με γεωργικά εργαλεία και φέτος έχουμε την τύχη να έχουμε τη βοήθεια από τον κυνηγητικό όμιλο Ναυπάκτου, ο οποίος θα μας κάνει μια έκθεση με ζώα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, κυρίως για τους νέους, για τα παιδιά μας που ζουν στις μεγαλοπόλεις, να έρθουν στο δάσος, να έρθουν σε επαφή με τα στοιχεία της πυμενικής και αγροτικής ζωής και με τα ζώα που, όπως πάμε, τα βλέπουμε μόνο από εικόνες.